Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διανύουμε τη μεγάλη εβδομάδα και εδώ στη Σαντορίνη τηρούμε ήθη και έθιμα που κρατούν πάνω από 4 με 5 δεκαετίες. Σήμερα βρισκόμαστε στον πύργο, εδώ που η φαντασμαγορική εικόνα του πύργου με τα μεγάλα και πολλά φωτάκια, αυτή η εικόνα που κάνει τη νύχτα μέρα την ημέρα του επιταφείου, έρχεται να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες από τον κόσμο εδώ του πύργου. Θα ακούσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κατσίπη, αλλά και την νεολαία του πύργου, η οποία δίνει τον καλύτερό σε αυτό, μαζεύοντας υλικά όλο το χρόνο και δίνοντας αυτό το θεαματικό αποτέλεσμα που δεν γίνεται μόνο γνωστό στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η νεολαία του πύργου απαρτίζεται από πολλά παιδιά. Εδώ όμως κοντά μου έχω έναν πυριανό, το Γιάννη το Φουστέρι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσύ θέλω να μας πεις όμως, εδώ ξεκινάτε ένα πολύ μεγάλο έργο. Ένα έργο που κάνει την Σαντορίνη γνωστή πέρα από το ηλιοβασίλεμα. Σωστά. Πώς λέγεται αυτό? Αυτό είναι το ντενεκεδάκι το γνωστό, που στολίζουμε με 20.000 ντενεκεδάκια όλο το πύργο. Θέλουμε 20.000 ντενεκεδάκια για να δούμε αυτό το φαντασμαγορικό θέαμα. Σωστά. Κάθε χρόνο χαλάνε κάποια, ο Δήμος μας προσφέρει καινούρια. Φέτος έχει λειτουργήσει ωραία το σύστημα με τα κεριά και με όλα τα αναλώσιμα που χρειαζόμαστε. Το ντενεκεδάκι περιέχει ρουκανίδι που μαζεύουμε από μαραγκούδικα που μας τα φέρνουν. Υπάρχει ειδική παραφήνη κατόπιν παραγγελίας, η οποία μας την φέρνουν από το Δήμο και την λιώνουμε εμείς, δηλαδή υπάρχουν συστήματα που έχουμε φτιάξει, ο Ηλίας ο Χωσέιφος θα έχει φτιάξει την πατέντα αυτήν και χωρίς αυτόν πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ακόμα εμείς σαν νεολαία, είμαστε μικροί ακόμα μπροστά του. Πόσο καιρό θέλετε για να παραγγείλετε την παραφήνη να έρθει να ξεκινήσετε την προεργασία? Αυτή η παραγγελία ξεκινάει βέβαια. Προτιμούμε να ξεκινάει με το που τα σβήσουμε. Α, ένα χρόνο πριν, ναι, να ξεκινήσει η προετοιμασία. Να είμαστε πιο νωρίς, πιο ήρεμοι, να μην βιαζόμαστε, γιατί υπάρχουν και χρονιές που καθυστερούν τα πράγματα λόγω πολλών που δεν είχαμε και τις δύο χρονιές που δεν ανάψανε τα φαναράκια λόγω του COVID. Σωστά, εμείς ανάψαμε καπνογόνα όμως. Ναι, κάτι άναψε. Λοιπόν, οπότε παραγγέλνουμε ένα χρόνο πριν την παραφήνη, ανάλογα, τα ροκανίδια. Μετά υπάρχει ένα μεγάλο σύστημα το οποίο το αλλιώνουμε, νομίζω έχετε έρθει και στο μηχανοστάσιο, όπως λέει, πυρηνικό σταθμός. Πύργου. Του πύργου, σωστά. Λιώνουμε το κερί σε αρκετούς βαθμούς, με προσοχή πάντα και με ασφάλεια. Υπάρχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Τα κατασκευάζουμε, φέτος ξεκινήσαμε ένα μήνα νωρίτερα, από πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Η διαδικασία είναι όλα έτοιμα, καθαρισμένα από πέρυσι, δηλαδή. Άρα, αμέσως μετά τον επιτάφιο ξεκινήσετε τον καθαρισμό και μόλις τελειώσετε με τον καθαρισμό, ξεκινάτε τις παραγγελίες για την επόμενη χρονιά. Σωστά. Με το που σβήσουν και τα μαζέψουμε όλοι μαζί. Συνήθως θα μαζεύουν όμως κάποια παιδιά, γιατί και εμείς έχουμε τα πυροτεχνήματα μετά. Σωστά. Τα βάζουμε μέσα, τα ετοιμάζουμε για του χρόνου. Δηλαδή, είναι έτοιμο με ρουκανίδι χωρίς το υγρό κερί μέσα. Μετά, όταν έρθει δηλαδή ένας μήνας πριν τη μεγάλη εβδομάδα, τα λιώνουμε, τα κεριά έρχονται σε πλάκες μεγάλες, τα λιώνουμε, τα γεμίζουμε και αυτά στερεοποιούνται, αν δείτε, στερεοποιούνται και γίνεται, μπορείτε να τοποθετήσετε... Σωστά, και γίνεται και βαρύ ουσιαστικά για να στερεοποιηθεί για να και πάνω στη ταράτσα. Αυτά μετά πώς τα διασκορπάτε, ανάλογα με την κατοικία, στα πεζούλια όλου του χωριού, πώς κάνετε τη διάγραμμιση? Πώς τα στηβάζουμε? Λοιπόν, τα στηβάζουμε πρώτον για να υπάρχει φως για τον επιτάφιο και για τον κόσμο, γιατί το έθιμο για αυτό το λόγο ήταν, για να περνάει ο επιτάφιος, γιατί παλιά δεν υπήρχαν φώτα. Πλέον έχει γίνει να φαίνεται και σε όλο το χωριό, κυρίως από την έξω πλατεία, δηλαδή που βγάζουν τις περισσότερες φωτογραφίες, και όλη τη Σαντορίνη δηλαδή να βλέπει το πύργο. Άρα τώρα αυτό το εντυπωσιακό θέμα δεν το κάνουμε μόνο από το στενό που περνάει ο επιτάφιος, το κάνουμε σε όλο τον πύργο γενικότερα? Είναι και το στενό και το. Και του επιταφείου και τα υπόλοιπα στενά του χωριού. Σωστά. Αν δείτε δηλαδή εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει να φαίνεται η έξω πλατεία. Υπάρχει για το κόσμο εδώ μέσα. Τα βάζουμε σε κάθε ταράτσα. Αυτά δεν νομίζω. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Για πάμε. Και έρχομαι εδώ, γίνομαι ένα με την παρέα των παιδιών, την παρέα των πυριανών παιδιών, η οποία έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες να δημιουργεί τα ντενεκεδάκια για να απολαύσετε αυτό το μεγάλο θέαμα του επιταφείου το Πάσχα. Θα ρωτήσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, πόσα χρόνια παίρνεις μέρος? Τώρα 4 χρόνια, γιατί είμαι και 15 χρονών. Και όπως όλα εδώ τα παιδιά έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα για να βοηθάμε γενικά τα ντενεκεδάκια και όλους. Περνάμε και καλά κιόλας και όλοι θα έχουμε και μία ξέχαστη εμπειρία από αυτό. Άρα είναι ένα είδος διασκέδασης, ναι, τώρα, ναι, τις μέρες του Πάσχα? Ναι, αλλά κιόλας πρέπει να προσέχουμε κιόλας, γιατί έχει και τα κακά του. Δηλαδή μπορεί να κοπούμε ή κάτι να συμβεί. Χρειάζεται να κρατάτε τα μέτρα ασφαλείας. Ναι, ναι.
Χωρίζεστε σε ομάδες προκειμένου να είστε πιο προσεκτικοί? Ναι, περισσότερα 2-2. 2-2. Οπότε τι γίνεται, 2-2 φτιάχνετε τα δανεκεδάκια και μετά όλοι μαζί ανεβαίνετε στα πεζουλάκια για να τα στήσετε? Ναι. Έτσι κάπως ξεκινάει. Ναι, αυτό. Και μετά εγώ θα ρωτήσω τώρα εδώ το φίλο μου τον Τζεμάλ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Για πες μου λίγο, όταν ξεκινάτε να φτιάχνετε όλο αυτό το μεγάλο υπερθέαμα, χωρίζεστε σε ομάδες που ανάβουν τα φαναράκια και σε ομάδες που τα σβήνουν μετά? Ναι, ξεχωριζόμαστε βασικά σε ομάδες όταν τα ανάβουμε και τα αφήνουμε μέχρι να σβήσουν μόνο τους. Mm-hmm. Μέχρι το πρωί, βασικά αυτό το τενεκεδάκι κρατάει γύρω στα 6 ώρες αναμένο. Οπότε τι ώρα τα ανάβετε, γιατί πρέπει να ανάψουν λίγο πριν ξεκινήσει ο επιτάφιος? Ξεκινάμε το απόγευμα. Τα ανάβουμε γύρω μισή ώρα πριν βγει ο επιτάφιος, ναι, ώστε να είναι αναμένα. Mm-hmm. Φέτος, επειδή είναι πιο πολλά, μπορεί να ξεκινήσουμε και πιο νωρίς, δηλαδή γύρω στις 8 και 4. Εγώ να σας ρωτήσω τώρα, αυτό το υπερθέαμα που δημιουργείται, καμιά φορά φέρνει και λίγο γκρίνια. Άμα βρίσατε εδώ το πεζούλι, άμα βρίσατε εκεί το πεζούλι. Εσείς έχετε τέτοια προβλήματα? Έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε. Ναι. Βοηθάτε υπάρχει μετά να καθαριστεί? Γκρίνια θα υπάρχει πάντα. Βέβαια και εμείς σε περίπτωση που γίνει κάποια ζημιά παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην είναι παραπονεμένοι όλοι οι άνθρωποι. Εντάξει, υπάρχουν πλέον, έχουμε καταλήξει τα σπίτια να έχουν γίνει τα περισσότερα Airbnb, υπάρχουν μονώσεις απάνω. Σίγουρα το τενεκεδάκι αφήνει μια στάμπα κεριού, γιατί υπάρχει. Θα κάει ουσιαστικά και θα φύγει στο υπόλοιπο. Σωστά. Υπάρχουν προβλήματα, βέβαια με σεβασμό και με συνεννόηση βρίσκουμε και το αποτέλεσμα. Βλέπω όμως πολύ μεγάλη πρόθεση, είστε πάρα πολλά τα νέα παιδιά εδώ. Είστε όλοι Πυριανοί? Είστε όλοι Πυριανοί. Αυτό το έθιμο το κάνετε όλοι αυτά τα χρόνια και θέλετε να το δείχνετε σε μικρότερους? Υπάρχουν μικρότεροι που φοβάστε να τους πάρετε μαζί σας, αλλά θέλετε να τους δείξετε πώς να το συνεχίσουν? Σίγουρα υπάρχουν μικρότεροι, τους οποίους δεν μπορούμε να τους πάρουμε, λόγω ηλικίας. Σωστά. Δηλαδή. Και ασφάλειας φαντάζομαι. Ανεβαίνουμε σε ταράτσες 3,5 μέτρα και 4. Mm-hmm. Το να τους το τσουβάλι είναι 70 κιλά. Δεν μπορούμε για λόγω υγείας να τα κουβαλάνε οι μικροί. Mm-hmm. Δεν μπορώ να τους πάρω. Εγώ προσωπικά είμαι από 11 χρονών, είμαι 24, το κάνω 13 χρόνια αυτό. Και όλα τα παιδιά, οι περισσότεροι εδώ είναι μεγάλοι. Εσύ δηλαδή τώρα, Γιάννη, μεταλαμπαδεύεις γνώσεις στους υπόλοιπους? Νομίζω είμαι ο πιο παλιός τώρα εδώ πέρα για την ώρα. Εσύ το έμαθες από άλλους που σταματήσανε? Ναι, εννοείται. Από άλλους το έμαθα και εγώ και όπως η κάθε νεολαία. Και ελπίζω να συνεχίσουν όλα τα παιδιά και το έθιμο να μην χαθεί πιο πολύ με την κρίνια στα σπίτια. Δηλαδή μόνο αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Τζεμάλ, εσύ πώς έμαθες αυτό το έθιμο εδώ που γίνεται στον πύργο? Από το σχολείο? Το άκουσες μέσα στην παρέα στους φίλους? Εγώ έχω έρθει το 2015 στο νησί και είχα γνωρίσει το φίλο μου εδώ, τον Γιάννη. Είμαστε 11 χρόνια φίλοι τώρα. Δεν έχουμε χωριστεί ποτέ. Οπότε παρέα κάθε φορά και έτσι συνέχισα και εγώ μαζί με τα παιδιά. Είχα έρθει δηλαδή στην αρχή να τους δω πώς γίνεται και αυτό και μπήκα και εγώ μέσα στην ομάδα. Ζητάτε από το Δήμο, μου είπατε νωρίτερα, να σας προσφέρει κάποια υλικά. Αυτό γίνεται με κάποια αίτηση και σας απαντάνε θετικά ή αρνητικά. Είχατε κάποια φορά πρόβλημα με αυτό στο παρελθόν? Νομίζω πως δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί είναι ένα έθιμο που το θέλουν όλοι νομίζω στο νησί και όλος ο κόσμος ότι είναι ακουστό νομίζω η Μεγάλη Παρασκευή. Θέλουμε του να κάνουμε γνωστό τον πύργο μέσα από αυτό το έθιμο της Μεγάλης Εβδομάδας. Μα είναι γνωστός ο πύργος από αυτό το έθιμο και γι' αυτό το τενεκεδάκι φημίζεται μόνο από το πύργο. Βέβαια εγώ προσωπικά για μένα χαίρομαι που και τα άλλα χωριά φτιάχνουν. Έχουν αρχίσει και σας αντιγράφουν λίγο. Μα δεν είναι η αντιγραφή, όχι. Αυτό δεν μας πειράζει εμάς καθόλου. Γιατί ίσα ίσα που και τα άλλα καστέλια μπορούν να φωτίσουν. Απλώς αυτό το έθιμο ξεκίνησε πριν έχει πολλά χρόνια στο πύργο. Αυτό. Κάτι άλλο νομίζω σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Να ρωτήσω εδώ και έναν έτερο, Γιάννη. Πώς ανάβετε τα φαναράκια? Συνήθως οι πιο ψηλές ταράτσες βάζουν καπνογόνα. Mm-hmm. Και με αυτά δίνουν το σύνθημα. Και όταν... Α, γίνεται ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Με το καπνογόνο λοιπόν δίνεται το σήμα. Σε κάθε παιδί που έχει το πόσο του, βάζει καπνογόνο και με αυτό το ανάβει και δίνει το σύνθημα και να το βλέπουν όλοι. Για να ξεκινήσουν όλοι ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Και με τι το ανάβετε μέσα? Φαντάζομαι όχι με αναπτήρα. Το τενεκεδάκι? Ναι, όχι, με καμινέτο. Με καμινέτα. Ναι. Τα οποία έχετε προμηθευτεί εσείς από νωρίτερα ναι, και να έχετε μοιράσει στην ομάδα. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο? Όχι. Είναι επικίνδυνο? Είναι επικίνδυνο, ναι. Είναι επικίνδυνο. Άρα θέλει καλή προσοχή. Ναι, ναι, θέλει προσοχή. Καεί? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη εδώ τώρα τι γίνεται αφού τελειώσει ο επιτάφιος. Μετά το πέρασμα του επιταφείου θα σβήσουν τα αντενεκεδάκια. Εσείς εδώ πώς το γιορτάζετε? Λοιπόν, σίγουρα πριν σβήσουν, με το που τα ανάψουμε και τελειώσουμε, πάμε και το ευχαριστιόμαστε και εμείς στην εξωπλατεία. Mm-hmm. Μετά την απολαμβάνουμε το θέαμα δηλαδή. Σωστά, εντάξει. Τόσο σκόπος να μην το απολαύσουμε κι εμείς. Λοιπόν, φεύγουμε μετά, πάμε στην πλατεία του πύργου.
Και στηνόμαστε εκεί στην πλατεία του πύργου όλα τα παιδιά. Είμαστε γύρω στα 40 άτομα που ανάβουμε. Για να γίνει ταυτόχρονα το συγκεκριμένο έθιμο. Σωστά. Μαζευόμαστε, στείλουμε όλα τα καμινέτα στη σειρά και πετάμε μερικά καπνογόνα στην ουσία για να φωτίσουμε πάρα πολύ την κεντρική πλατεία. Είναι αυτό που λέμε το μεγάλο μπαμ που κάνει ο πύργος, που είναι φωτισμένα όλα τα φαναράκια. Και ώστε να δει και ο κόσμος από πού άναψε όλο αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία. Μετά... Το γιορτάζετε μετά. Εντάξει, σίγουρα κάτι θα κάνουμε. Λίγο ο κορονοϊός μας έβγαλε από τα πλάνα αυτά τα αρνιά στον πύργο. Και είχατε και αρνιά στον πύργο. Εννοείται, να μην το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Υπήρχε μια οργάνωση, ψήναμε, αυτά, περνάγαμε όμορφα, τρώγαμε, πίναμε, τελείωνε. Αυτό όμως που παρουσιάζουμε τώρα στον κόσμο δεν είναι κάτι που κάνει, δημιουργεί η νεολαία προκειμένου μόνο να περάσει καλά. Είναι κάτι που δημιουργείται από την νεολαία του χωριού προκειμένου να δώσει μία ένταση και κατάνοιξη στη Μεγάλη Εβδομάδα, στην Εβδομάδα των Παθών και ένα σεβασμό στον επιτάφιο, σωστά? Εννοείται θα υπάρχει σεβασμός και στα ήθη και στα έθιμα του πύργου. Είναι και βέβαια να είναι και θρησκευτικός ο λόγος, δεν είναι ότι είναι προσεβασμό για τον Κύριο που γυρνάει ο επιτάφιος για να του δώσουμε φως για να περπατήσει όλο το χωριό να γυρίσει. Θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Πόσο δύσκολο είναι να έρθει κάποιος στον πύργο και να παρακολουθήσει τα φαναράκια από κοντά? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όρεξη να υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει πολύ συνωστισμός. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δεν είναι επικίνδυνα να το απολαύσει. Υπήρχαν χρονιές που ήταν επικίνδυνα λόγω καιρού, αλλά και πάλι υπήρχαν πάλι μέτρα. Τα παιδιά ήταν πάντα εκεί που ανάψανε, δηλαδή, ώστε να, όταν σβήσουν μερικά, να τα μαζέψουμε εκείνη την ώρα, ώστε να μην πέσουν, γιατί δεν είναι κεδάκι, είναι ένα αλουμίνιο, έχει ζυγίσει ούτε 500 γραμμάρια όταν φύγει το υλικό από μέσα. Και εντάξει, υπάρχει μια επικινδυνότητα εκεί πέρα, αλλά ο κόσμος φεύγει σχετικά νωρίς από τη στιγμή. Οπότε που τα και εσείς μετά άμεσα μαζεύετε τα ντενεκετά και προκειμένου να μην δημιουργηθεί σίγουρα πρόβλημα. Σίγουρα, Σάββατο, μέχρι το Σάββατο το απόγευμα έχει μαζευτεί το 60% από τα ντενεκετάκια. Έχει καθαριστεί λοιπόν ο χώρος. Σίγουρα. Και ξεκινάτε την προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Σωστά. Έτσι ακριβώς ξεκινάει. Και το μεγάλο Σάββατο, τα βεγγαλικά το βράδυ ειδικά. Που... Επίσης σε αυτό λαμβάνουν μέρος όλα τα παιδιά της νεολαίας. Ναι, και εννοείται και πιο μεγάλα άτομα παίρνουν ευθύνη, γιατί μιλάμε για βεγγαλικά και είναι πιο μακριά, γιατί πότε δεν ξέρουμε με τα βεγγαλικά τι μπορεί σωστά, να γίνει. Σωστά, για την ασφάλεια του κόσμου. Για την ασφάλεια του κόσμου και είμαστε μακριά από τον κόσμο αρκετά. Ποια είναι η ευχή σου για φέτος? Καλό Πάσχα σε όλους, υγεία. Προσοχή στους δρόμους βασικό, γιατί γίνονται ατυχήματα. Έχουμε χάσει και φίλους μας οι οποίοι τώρα πλέον δεν είναι εδώ. Χωριανή δηλαδή. Υγεία, μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Ο κύριος Κατσίπης, Πυριανός αλλά και αντιδήμαρχος παιδείας, βρίσκεται κοντά στα παιδιά αυτές τις μέρες και είμαστε εδώ για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ήρθατε και ξεκινήσατε αυτό το μεγάλο έθιμο με τη νέα σας θέση πλέον ως αντιδήμαρχος. Και εδώ τα παιδιά ζητούν να ξεκινήσουν όλα να γίνονται πιο νωρίς, να έχουν χρόνο και χώρο, έτσι μας είπε και ο αντιπρόεδρος, προκειμένου να τηρηθούν οι ασφάλειες και τα μέτρα. Συμφωνείτε? Βεβαίως. Φροντίσαμε από την πρώτη στιγμή να έρθουν εγκαίρως τα υλικά. Ήρθαν τα υλικά έγκαιρα και ξεκίνησαν τα παιδιά και φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά τα αντενεκάκια ήταν έτοιμα πολύ νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν γίνεται και με ευλάβεια προς την θρησκεία μας και την Μεγάλη Εβδομάδα που διανύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και την δική τους προστασία και την ασφάλεια, την δική τους και των πολιτών. Ναι, τα παιδιά το έχουν αγαπήσει, το κάνουν με μεγάλη χαρά και με ευλάβεια. Και εμείς από τη μεριά του Δήμου, εκτός από τα υλικά, έχουμε φροντίσει και με συνεργασία με την τοπική κοινότητα και με τον πολιτιστικό σύλλογο να φροντίσουμε για την ασφάλεια του κόσμου που θα επισκεφθεί το χωριό μας. Έχουμε φροντίσει να ανοίξουμε δύο πάρκινγκ ήδη, ένα στη μέσα πλατεία και ένα στην έξω πλατεία, για να μπορέσει ο κόσμος να βρει χώρο για το να παρκάρει. Άρα θα είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσει κάποιος φέτος το πρόσβαση, συγκεκριμένο. Η πρόσβαση στο χωριό θα είναι πιο εύκολη. Και έχουμε φροντίσει και με τους συνεργασίες και με τους επιχειρηματίες να κάνουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο για το πώς θα προσέρχεται ο κόσμος εδώ στην εκκλησία. Από ποιο δρόμο θα έρχονται, πώς θα φεύγουν και επίσης έχουμε ενημερώσει η τοπική κοινότητα, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, έχουμε μιλήσει και με το εθελοντικό σώμα, ώστε να μπορέσουμε και με μια ομάδα εθελοντών να μπορέσουμε να οργανώνουμε τον κόσμο. Εδώ με τα παιδιά, ποιες είναι οι σχέσεις σας στην ομάδα των νέων του πύργου?
Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει το έθιμο από πολύ νωρίς. Κάθε χρόνο που περνάει περισσότερα παιδιά μπορούν και έρχονται. Ανανεώνεται η ομάδα. Πρωτοεργάτης αυτός που έχει ξεκινήσει το έθιμο είναι ο Ηλίας ο Καραμολέγκος και τα παιδιά ακολουθούν από πίσω με τις συμβουλές και τις οδηγίες του Ηλία και κάνουν το έθιμο. Βλέποντας αυτά τώρα πλέον από τη θέση του Αντιδημάρχου, θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε τα σχολεία της Σαντορίνης για όλα αυτά τα έθιμα που έχουμε στο νησί μας, για τα σήμαντρα του εμπορίου και της Περίσσας, για τα τενεκεδάκια του πύργου, πώς αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να γίνουν μέρος αυτού του πολιτιστικού στοιχείου μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να συμμετέχουν και τα παιδιά. Εδώ στον πύργο αυτό γίνεται, αλλά και στο εμπορίο. Με τα σήμαντρα που εγώ τουλάχιστον από μικρός πήγαινα με τον μπαμπά μου και τα παρακολουθούσαμε το έθιμο. Είναι κάτι που ζωντανεύει το Πάσχα. Ζωντανεύουν το Πάσχα τα έθιμα. Ζωντανεύουμε τα έθιμα και τα έθιμα. Άρα μπορούμε να το περάσουμε αυτό στα παιδιά. Φυσικά και μπορούμε, φυσικά. Οι δικές σας ευχές φέτος ποιες είναι? Να έχουμε καλή ανάσταση με υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό είναι η πρωταρχική ευχή που επικρατεί εδώ στον πύργο. Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Βαμβακούσης βρίσκεται μαζί μας, ο αντιπρόεδρος εδώ της κοινότητας του πύργου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Σας εύχομαι να περάσουμε μια καλή ανάσταση. Θέλουμε να σας μιλήσουμε κάτι για το έθιμο εδώ του χωριού μας. Για πείτε μας. Πότε ξεκίνησε αυτό το έθιμο? Αυτό το έθιμο ξεκίνησε από πολύ παλιά χρόνια, όταν δεν υπήρχε φώταση εδώ στο χωριό. Και αναγκαστήκαν τα παιδιά να βάλουμε στην αρχή ένα κάτι φαναράκια, ίσως να περνάει το επιτάφιο, γιατί υπάρχει πολλά ασθενά εδώ στο χωριό και αναγκαστικά έπρεπε να περάσει και να βλέπουν. Να φαίνεται να βλέπει ο κόσμος που πατάει. Ναι, μετά αυτό εξελίχθηκε και τα παιδιά το κάνανε πιο πολλά, που έφτασε σε ένα σημείο να το κάνουμε αυτό το... Αυτό το παγκόσμιο υπερθέαμα ουσιαστικά. Μπράβο, αυτό το ωραίο που έχει γίνει παγκόσμιο σε όλο τον κόσμο, να θα ήθελα να πω. Έτσι. Βοηθάτε εσείς τα παιδιά με αυτή την προετοιμασία? Εμείς τα βοηθάμε όσο μπορούμε και όσο μας παίρνει να τα βοηθήσουμε. Είμαστε κοντά τους σε ό,τι χρειαστούν. Το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να, όσο μπορεί ο Δήμος να τα φέρνει πιο γρήγορα το υλικό. Άρα αυτό. Άρα, σαν πρόβλημα θα λέγατε ότι θέλετε να γίνεται πιο έγκυρα η προετοιμασία, προκειμένου και τα παιδιά να έχουν χρόνο για να τα φτιάξουν. Φυσικά, γιατί όσο άμα το κάνουμε πιο γρήγορα, είναι και η ασφάλεια μέσα στη μέση που εμείς βάζουμε πάντα αυτό την ασφάλεια. Υπάρχει το περιθώριο του χρόνου, ναι, στα παιδιά να μην βιάζονται. Ακριβώς. Γιατί αν γίνει γρήγορα, υπάρχει θέμα. Ελπίζω να μην υπάρχει ποτέ θέμα. Εμείς σαν σύλλογος, σαν κοινότητα και σαν σύλλογος είμαστε πάντα κοντά τους και ό,τι χρειαστούν θα είμαστε δίπλα τους, δεν το συζητάμε καθόλου. Απλώς εμείς θέλουμε σαν κοινότητα λίγο να το κάνουμε λίγο πως πιο θρησκευτικό, γιατί έχει ξεφύγει λίγο να κρατήσετε λίγο την ευλάβεια των ημερών. Γιατί και αυτό μας ζητάνε οι κάτοικοι, παρόλο που τους αρέσει όλοι και το θέλουν να γίνουν αυτό, θέλουν να μην ξεφύγουμε λίγο από το θρησκευτικό κομμάτι, γιατί λίγο έχουμε ξεφύγει. Έχει γίνει όμως ο πύργος πασίγνωστο χωριό πλέον στον κόσμο για αυτό το έθιμο. Αυτό προσπαθούμε να το συνδυάσουμε και με το ένα τρόπο και με το άλλο. Γιατί όσο και να είναι, δεν πρέπει να ξεφεύγουμε και από τη θρησκεία για αυτό που γίνεται. Γιατί δεν είναι μια γιορτή. Απλώς πρέπει να το φτιάξουμε όσο μπορούμε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά που κάνουν αυτές τις δημιουργίες, που διοργανώνουν όλο αυτό το θέαμα, κρατούν αυτή την ευλάβεια τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Τα παιδιά, ναι. Και συγχαρητήρια καταρχήν. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά το τηρούν αυτό. Κάθονται μέχρι αργά, να φανταστείτε, μετά από τα τενεκεδάκια. Δεν είναι τα ανάψαμε και τελείωσε. Εδώ γίνεται χαμός. Πρέπει να καθαριστούν, να το κάνουν. Είμαστε και ό,τι, γι' αυτό είμαστε, είμαστε κοντά τους σε ό,τι μας πούνε. Εσείς ως κοινότητα του πύργου, καθαρίσατε, προλάβατε, βάψατε, είστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Είναι κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να γίνουν, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ τώρα. Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη νομίζω θα είμαστε έτοιμοι για να αποδεχτούμε αυτόν τον κόσμο και ελπίζω να περάσουμε. Ποια είναι η δική σας ευχή για φέτος? Υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, δεν το συζητάω. Υγεία είναι το πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο και καλή ανάσταση να περάσουμε και εύχομαι σε όλους τους επισκέπτες και τους συγχωριανούς μας. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πρώτα στο χωριό μας. Να είστε καλά.